Δημοκρατίας, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε τοπικών κοινοτήτων, κύριε Πρόσωπε Αστυνομικής Διεύθυνσης Μυσσηνίας, κύριε Εκπρόσωπε Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, κύριε Προϊστάμενο του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καταλυδίου, κύριε Πρόεδρε της Φιλαρμονικής Δήμου Μεσίνης, κύριε Προϊστάμενο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Καταλυδίου, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων, κύριε Πρόεδρε της Πολιτισφαιρικής Ομάδας Απόλλων Καταλυδίου, κύριε Πρόεδρε της ΙΚΙΚΙΣ, κύριε Εκπρόσωπε της Εταιρείας Αντροβή, κύριε Εκπρόσωπε της Εταιρείας Κατευσυγμένων Προϊόντων Αφή Βλαχάκη, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στον πρώτο διαγωνισμό μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και οργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Μεσίνης. Ευχαριστούμε θερμά τη Φιλαρμονική του Δήμου και τη χορευτική ομάδα που λαμβάνουν με την παρουσία τους στη σημερινή μας εκδήλωση. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας, Δήμο Μεσίνης, ΣΥΚΙΚΙ, Εταιρεία Αγροβίβ, Εταιρεία Κατευσυγμένων Προϊόντων Αφή Βλαχάκη, Αθωνασόπουλο Αλέκο Πρόεδρο Μαρτίας, Αρτοπίο Πανταζόπουλο. Θα ήταν παράληψή μας εάν δεν ευχαριστήσουμε και τα μέλη της Κρατικής Επιτροπής για τη διάθεση του χρόνου και των γνώσεών τους για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Κύριο Σουρίλα Μιχάλη, executive chef, απόφυτο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εργάστηκε ως chef σε εστιατόρια και ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Αμερική, σε ελληνική και ιταλική κουζίνα για 35 χρόνια, είναι μέλος της Λέσχης Ευθυμαγείρων Ελλάδος. Κύριο Αγγελόπουλο Μιχάλη, executive chef, απόφυτο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αναβίσου. Έχει διατελέσει chef σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Καθηγητής της Σχολής Μαγειρικής, είναι υπεύθυνος ελεκτής του ΕΟΤ για την πιστοποίηση του σήματος της ελληνικής κουζίνας. Έχει ασχοληθεί με γαλλική και μεσογειακή κουζίνα. Μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Κυρία Κούτσου Αριάδη, Young Chef, απόφοιτη Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Έχει εργαστεί σε εστιατόρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διηγηθεί στη μαγειρική με ψάρια και θαλασσινά. Είναι νέο μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος και έχει κατακτήσει αρκετά μετάλλια σε διεθνείς διαγωνισμούς μαγειρικής. Κύριο Παπα-Νικολάου Παναγιώτη. Είναι γνωστός στον χώρο του φαγητού με το ψευδόνυμο Γαστρονάφη. Έχει ιδρύσει τη Λέσχη Γαστρονομίας Μεσσηνίας, η Γαστρονομική Εκστρατεία. Τροφογραφήματα που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν στην εφημερίδα Ελευθερία και πρόσφατα στην Athens Voice. Μέλημά του η βέλτιστη προβολή της Μεσσηνίας με την ανάπτυξη τόσο των προϊόντων της όσο και των συνταγών της. Οι πιο γνωστοί σεφ τον έχουν τιμήσει φορώντας δημοσίως την εμβληματική τζιν ποδιά του με το λογότυπό του την Πένα Πυρούν. Την κυρία Βελισσάρη Βελίζο, τεχνολόγο τροφίμων και διατροφής, διαπιστευμένη γευσηγνώστρια ελαιολάδου, διαπιστευμένη γευσηγνώστρια επιτραπέζιας ελιάς, σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα ποιότητας, πολύχρονη εμπειρία σε βιομηχανίες με αντικείμενα το ελαιόλαδο και την ελιά. Εκπαιδεύτρια σε παραγωγούς, ελαιοτριβείς, εστιάτορες, σεφ αλλά και σε λάτρεις του ελαιολάδου στην τέχνη της γευσηγνωσίας ελαιολάδου. Εκπαιδεύτρια σε μαθητές με αντικείμενο το ελαιόλαδο, την ποιότητά του και τρόπο αναγνώρισής της. Επίσης ευχαριστούμε τον καθηγητή φυσικής αγωγής κύριο Ιωάννη Κατσάκη για την τεχνική του υποστήριξη στα ηχητικά. Και τώρα παρακαλεί το πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων κύριο Δέας Τροστόπουλος να προσέλθει στο βήμα. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων ιδρύθηκε το 2010 με την επωνυμία Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Πεταλιδίου Νότιας Μεσσηνίας με 6 ιδρυτικά μέλη. Μετά την ένωση του Δήμου Πεταλιδίου με το Δήμο Μεσσήνης, σύμφωνα με τον νόμο Καλλικράτη, τροποποιήθηκε το καταστατικό της και ονομάστηκε Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Μεσσήνης, με στόχο να γραφτούν περισσότεροι σύλλογοι μέλη. Σήμερα η Ομοσπονδία έχει 25 μέλη. Η σκοπή της, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η σύσφιξη των σχέσεων των μελών,
η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών, η αναβάθμιση του πολιτιστικού επίπεδου, η επιδίωξη εκτέλεσης κοινοθελών και εξοραγιστικών έργων, η διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προστασία των πολιτιστικών μνημείων της περιοχής μας, η καταγραφή της ιστορίας, των ηθών, των εθήμων, του λαογραφικού υλικού, του πατροπαράδοτου τρόπου ζωής και των παραδοσιακών προϊόντων. Όλα τα παραπάνω θα τα πετύχει με τη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων με θέματα λαογραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά. Στα πλαίσια αυτών των σκοπών διοργανώνει σήμερα το διαγωνισμό μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και παραδοσιακών εδεσμάτων. Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα πατροπαράδοτα φαγητά και γλυκά του τόπου μας με τον τρόπο μαγειρέματος. Τότε που οι γιαγιάδες και οι μαμάδες μας με λίγο αλεύρι, νερό, αλάτι και λάδι σε ένα τσουκάλι και φωτιά τάιζαν ολόκληρη οικογένεια στηριζόμενος στην οικιακή οικονομία. Πολιτισμός σημαίνει να στηρίζουμε την παράδοση και να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας. Ευχαριστούμε το Δήμο, την Κρητική Επιτροπή, τους χορηγούς, τη Φιλαρμονική και το Χορευτικό Δήμου Μεσίνης για τη βοήθειά τους και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας. Επίσης, σκοπός μας είναι να καθιερώσουμε αυτή τη γιορτή κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου σε κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου μας και να έρθουν να γραφτούν όσοι πιο πολλοί σύλλογοι μπορούν στην Ομοσπονδία για να έχουμε πιο πολύ δύναμη. Και τέλος, να ευχαριστήσω τα μέλη του Δέλτα Σίγμα της Ομοσπονδίας για όλο αυτό που κάναμε εδώ, που βοήθησαν και κάναμε αυτό που σήμερα που βλέπετε εδώ. Να είστε καλά, καλά να περάσουμε και καλό βράδυ. Και σκέδαση. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Μεσίνης κύριος Γεώργιος Τσόνης να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Δηλώσεις. Κύριοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κύριοι εκπρόσωποι της περιφέρειας, κυρίες, κύριοι, κύριοι πρόεδροι των συλλόγων, πρόεδροι των κοινοτήτων, θέλω να σας χαρώ όλους για την παρουσία σας εδώ, να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω και θα ήταν παράληψη μου μεγάλη αν δεν σταθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τον Μιχάλη τον Σουρίλα. Θα ήταν μεγάλη μου παράληψη να μην το πω και να με συγχωρέσουν και οι της Επιτροπής. Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω τις γυναίκες. Τις γυναίκες οι οποίες, ακάτα ψέματα αγαπητοί φίλες και φίλοι, χωρίς αυτές, κύριε Πρόεδρε, η επιτυχία θα ήταν μικρότερη, έτσι είναι, συμφωνούμε. Άψα τελευταία να ευχαριστήσω τη φιλαρμονική μας. Τη φιλαρμονική μας που διαχρονικά όλες οι δημοτικές αρχές κάνανε έναν αγώνα μεγάλο, μια προσπάθεια μεγάλη και συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή για να έχουμε μια φιλαρμονική η οποία όχι μόνο μας εκπροσωπεί επάξια σε όλες τις εκδηλώσεις, αλλά καμαρώνουμε γι' αυτό. Και για εσάς, παιδιά. Μαέστρος, συγχαρητήρια. Και επειδή το άλλο Σάββατο... Επειδή το άλλο Σάββατο εγκαινιάζουμε το σπίτι της Φιλαρμονικής, σας καλώ όλους στα εγκαίνια σε 8 η ώρα στο καινούριο κτίριο του παλιού Ειρηνοδικείου για να τους χαρούμε από κοντά και να δείτε τι φτιάξαμε για αυτά τα παιδιά και για το μαέστρο μας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλείται η εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κυρία Αντωνία Μπούζα, να προσέλθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πρόεδρε, έλα. Κάπου έχει εδώ. Εδώ. Παράδοση, πολιτισμός, μοναδική φύση, ιδιαίτερα αγροτικά προϊόντα και φυσικά εξαιρετική γαστρονομία. Αυτός είναι ο τόπος μας, αυτή είναι η κληρονομιά μας.
Είναι γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο χωριό το Πεταλίδι, που είναι και δικός μου τόπος και νιώθω και ιδιαίτερα χαρούμενη και ικανοποιημένη που βρίσκομαι απόψε εδώ, για να δώσουμε το μήνυμα του πολιτισμού, να περάσουμε το μήνυμα της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στην ανάδειξη του τόπου μας και πραγματικά στο να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ομοσπονδία των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Μεσίνης για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και να μεταφέρω και το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, ο οποίος πάντοτε είναι αρρωγός και συμπαραστάτης σε ψήγματα πολιτισμού και σε δράσεις πολιτισμού σε όλη την περιφέρεια, και ξέρετε ότι σε κάθε σας βήμα θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ, εύχομαι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά όπως είναι σίγουρο. Καλό καλοκαίρι. Και τώρα παρακαλείται η τεχνολόγος των Δήμων και μέλος της Κριτικής Επιτροπής, κυρία Βελισάριο Βελούδο, να μας μιλήσει με προϊόντα. Καλησπέρα. Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί πρότυπο μοντέλο διατροφής εμπνευσμένο από την παραδοσιακή διατροφή των κατοίκων της Μεσογείου. Χαρακτηρίζεται αφενός από χαμηλή κατανάλωση λίπους και κορεσμένων λιπαρών οξέων και αφετέρου από υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ίνες. Οι μελέτες δείχνουν ότι η μεσογειακή διατροφή σχετίζεται με την καλή υγεία. Η έφορη γη και το εύκρατο μεξινιακό κλίμα ευνόησαν την καλλιέργεια τοπικών προϊόντων όπως το ελαιόλαδο, τις ελιές, το κρασί, τα φρούτα και τα σίκα. Έτσι, η μεσσηνιακή διατροφή συνάδει με τη μεσογειακή διατροφή και στηρίζεται σε αγνά υλικά που προσφέρει η φύση. Η μεσσηνιακή διατροφή καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες του γενικού πληθυσμού και αποτελεί ένα πρότυπο διατροφής που προσφέρει προστασία ενάντια στην εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευεργετική δράση της μεσσηνιακής διατροφής συντελείται από το σύνολό της και όχι από μεμονωμένα τρόφιμα. Ο συνδυασμός των τροφίμων και οι βιολογικές αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών συστατικών της μεσσηνιακής διατροφής είναι υπεύθυνες για τα σημαντικά ωφέλη στην υγεία. Η πυραμίδα της μεσσηνιακής διατροφής αποτελεί σημαντική απεικόνιση των διατροφικών συστάσεων για ενήλικα άτομα και βασίζεται στην πυραμίδα μεσογειακής διατροφής. Δυστυχώς στη χώρα μας μερικά παραδοσιακά τρόφιμα απειλούνται από εξαφάνιση λόγω της αλλαγής του τρόπου ζωής. Κατά συνέπεια υπάρχει πραγματική ανάγκη για μελέτη των παραδοσιακών τροφίμων έτσι ώστε να συντηρήσουμε τα σημαντικά αυτά στοιχεία της γεωγραφίας και του πολιτισμού μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετέχετε στο διαγωνισμό και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Παρακαλούνται τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής να αρχίσουν τη σχετική διαδικασία. Ενώ η Επιτροπή θα ασχολείται με το έργο της, εμείς θα απολαύσουμε το πρόγραμμα της Φιλαρμονικής και της Χορευτικής Ομάδας του Δήμου Μεσίνης. Καλή σας διασκέδαση. Thank you.
Bye.
Thank you.
Thank you.
Θα δώσει τη θεατρική παράσταση από την Κοπαγίδα της Αγάπης Τρίσκη, από τον Ερασιτεχνικό Θείασο Οδύσσιο, τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ. Και στις 13 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, στο Δημοτικό Σχολείο Πελεκανάδας, ώρα 9.30, θα χορέψουν μαθητές και απόφοιτοι Γυμνασίου Λυκείου Πεταλιδίου, είσοδος ελεύθερη. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Πεταλιδίου, σας προσκαλεί στην προβολή της αριστογηματικής ταινία του Γιώργου Τζαβέλα «Κάλπη και Λύρα» σε ψηφιοποιημένη μορφή. Το «Ιστορία μιας κάλπικης λύρας», γνωστή ως η «Κάλπη και Λύρα», είναι μια ελληνική ηθογραφική σπονδυλωτή ταινία του 1955, με κομική, αισθηματική και δραματική διάθεση. Η παραγωγή έγινε από την Ανιτσεβός και τη σκηνοθεσία της υπέγραψης ο Γιώργος Τζαβέλας. Σε δικό του σενάριο, ενώ απαρτίζεται από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική ταινία με διεθνή επιτυχία και η οποία θεωρείται μία από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Ήταν και η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ όπου και αν ταξίδεψε έγινε δεκτή ενθουσιασμό. Την ταινία αυτή αποφασίσαν να σερβάρουν την προσφορά του παλιού και καλού ελληνικού κινηματογράφου στον βωμό του πολιτισμού, να προβάλλουμε και σας καλούμε όλους να έρθουν στον χώρο του σχολείου μας να παρακολουθήσουμε μαζί την Κάλπη και Λύρα, στην ψηφιοποιημένη μορφή της. Όπως αυτή επανακυκλοφόρησε το 2012 από την εταιρεία Καραγιάννης Καρατζόπουλου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και η χαρά μας μεγάλη να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί σαν παλιό θερινό σινεμά μια τέτοια αριστογηματική ταινία. Γίνεται αυτή η εκδήλωση. Είναι φανταστικές οι συμμετοχές. Η Λέσσερ Μαγείρων Ελλάδος που είναι και μέλος και εκπρόσωπος του Δήμου, του νομού μας, διοργανώνει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου βραδιάς γευσιγνωσίας. Έχουμε μια εκδήλωση τώρα στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πάμε τα ελληνικά προϊόντα να κάνουμε εκεί. Θα μιλήσω και με τον πρόεδρο γιατί θα χρειαστούμε σίκα αρκετά εκεί πέρα. Γιατί θα τους κάνουμε μία βραδιά μόνο με σίκα. Θα υπάρχουν όλο οι γεύσεις με σίκο και ελιά, αλλά πιο πολύ το σίκο. Γιατί έχει πολύ φορεθεί το ελαιόλαδο, το λάδι και όλα αυτά, αλλά δεν έχει προωθηθεί πολύ σωστά από εμάς τους μάγειρες το σίκο. Το σίκο δεν είναι ένα προϊόν που μπορούμε να το φάμε έτσι ξερό. Μπορούμε να το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Με μαγειρευτό, σε σαλάτες, γλυκό, τα πάντα. Άρα λοιπόν θα κάνετε λίγο υπομονή, να ξέρετε μετά όλα αυτά θα τα δοκιμάσετε, θα φάτε. Γιατί βγήκαμε, σας είπα, λίγο από το πρόγραμμα έξω. Είναι πάρα πολλές οι μεγάλες συμμετοχές και είναι αμαρτία να μην δοκιμάσουμε και κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιες φιλότιμες προσπάθειες να μην βραβευτούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο την υπομονή σας, έτσι. Αυτό. Είμαστε με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι γυναίκες της περιοχής από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της Μεσίνης. Αυτό το φαγητό δεν είναι απλά ένα φαγητό, είναι μια γαστρονομική εμπειρία στον πολιτισμό, ένα ταξίδι στον πολιτισμό, ένα ταξίδι στην ιστορία του τόπου μας. Ένα ταξίδι στις
που συναντάτε τι ανθρώπινες σχέσεις, όλα αυτά τα χρόνια είναι, αποτελούν την παράδοσή μας και αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας. Εδώ στο Πεκαλίδι, σε ένα τουριστικό θέρετρο, το οποίο έχει πλημμυρίσει από επισκέπτες, αυτό πρέπει να αναδείξουμε, έτσι ώστε αυτοί οι επισκέπτες, γεγόμενοι τα μοναδικά γαστρονομικά αυτά προϊόντα, μαζί με το υπέροχο τοπίο της φύσης που υπάρχει εδώ στην περιοχή, να γίνουν οι βασικότεροι αγρότες μας στον τόπο του. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στα Ομοσπονδία των Πολιτιστικών Συλλόγων και προγραμματικά τέτοιες ενέργειες να αναπτυχθούν και στην υπόλοιπη περιοχή του Δήμου Μεσίνης, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό το απέδειξε και η παρουσία του κόσμου αυτή σήμερα. Πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, το έργο μας ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν σας κρύβω ότι είμαι δύο φορές χαρούμενος. Ο λόγος είναι ότι έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη τη Μεσσηνία με αυτό που βλέπετε, τα φεστιβάλ για γευσηγνωσίες. Και είμαι χαρούμενος που το χωριό μου έχει βγάλει τέτοιες γεύσεις. Είναι φανταστικά, είναι πολύ δύσκολο το έργο μας. Γι' αυτό και στα Αλμυρά έχουμε και μια ισοψηφία. Την τρίτη θέση τη μοιράζονται δύο άνθρωποι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να μην σας κουράζουμε, για να δοκιμάσετε και όλα αυτά. Γιατί μετά, όμορφα και ωραία συγκεντρωμένα, ξεκινάμε από εκεί που βλέπετε τα πιατάκια. Παίρνει ο καθένας το πιατάκι του και προχωράει και δοκιμάζει. Για να δείτε κιόλας αυτό που βραβεύσαμε, αν κάνουμε για τη δουλειά αυτή. Μπορεί να μην κάνουμε κιόλας και να έχουμε κάνει κανένα λάθος. Οπότε να μας διορθώσετε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα τρία πρώτα βραβεία της ζαχαροπλαστικής. Λοιπόν, την τρίτη θέση την παίρνει η κυρία Καραγγελή Πόπη. Το οποίο θα απονείμει ο κύριος Σουρίλες Μιχάλης. Ήταν η γαλατόπιτα, να μας πείτε πώς τη φτιάξατε. Για έλατε εδώ, γιατί είναι και νύφη στο χωριό. Για πείτε μας πώς τη φτιάξατε. Δυνατά. Ναι, βέβαια. Γιατί πώς θα πλέψουμε τη συνταγή. Λοιπόν, 9 φύλλα πυρητού. Ναι, δεν πάμε στη πυρητό, τα έχετε στο μαγαζί. Όχι, δε, όχι. Δεν ξέρω πολύ και να μην το πάτε. Λοιπόν, στρώνουμε κάτω τα τρία πρώτα φύλλα ακτινοτά. Έχουμε χτυπήσει στο μπλέντερ αμυγδαλόψυχα, 100 γραμμάρια για αυτό το ταψί. Μία μεγάλη κουταλιά της σούπας καρέλα και τι άλλο. Δεν χρειάζεται, θα μας θυμάστε άλλα δύο ταψιά, αυτό μαύρο να δοκιμάσουμε σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Λοιπόν, το δεύτερο το έχει κερδίσει η κυρία Πολίτη Κατερίνα για το παστέλι. Το οποίο θα απονείμει ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Πεταλιδίου, κύριος Παναγιώτης Θεριός. Για πείτε μας εσείς πώς το φτιάξετε το παστέλι. Κατσικιά, μέλι, σουσάμι και εμείς μπορείτε να δοκιμάσετε με σταφίδα και ξερά σίκα. Ό,τι καλύτερο βγάζει με σημεία. Ακούστε εσείς, πρόεδρε, σίκα στο παστέλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε. Το τρίτο το κέρδισε η... Το πρώτο, ναι, συγγνώμη, πάμε ανάποδα. Το πρώτο λοιπόν το κέρδισαν στις, είναι δύο. Τσίρμπα Σταυρούλα και Κουλουμέντα Γεωργία. Εμείς έχουμε βγάλει μία πλακέτα, τώρα αν θέλετε κόψετε στη μέση, ε. Το οποίο θα απονείμει ο πρόεδρος Οικηγής, κύριος Παπαγεωργίου. Είναι η δίπλα. Αστείο έκανα, να ξέρετε ότι οι κυρίες που κερδίσανε θα βάλουμε και δεύτερη πλακέτα που θα την πάρει, έτσι. Λοιπόν, έλα πρόεδρε.
Και είναι φυσικά οι δίπλες, έτσι βλέπετε η φανταστική δουλειά που έχουν κάνει μέχρι και την πιναγωτή έχουν φέρει. Έλα δίπλα, έλα πρόεδρε, συγγνώμη. Κυριαβούλα, μη φεύγεις, μη φεύγεις. Σε χρειαζόμαστε. Τη συνταγή. Κυριαβούλα, εδώ. Θα έρθω σπίτι να χτυπάω κουδούνια τη νύχτα, το λέω. Για πες μου, γιατί γίνανε τόσο αφράτες. Πιο κοντά, πιο κοντά. Έλα, έλα, έλα. Τα σύμμαμα πολύ. Πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη για αυτό που θέλω. Να τσιγιάσουμε και γίνεται πολύ ωραία. Καλά, εμείς από Σεπτέμβριο θα φτιάξουμε την πολύ αγάπη κάνει ζέστη τώρα, ζεστηνόμαστε. Το Σεπτέμβριο να πιο δροσερά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε τώρα στη μαγειρική. Όπως σας είπαμε στη μαγειρική, στην τρίτη θέση έχουμε μια ισοψηφία. Το μοιράζω το βραβείο. Είναι η κυρία Βούβαλη Γεωργία που έχει φτιάξει ένα φανταστικό αντράκλα του ΣΥ. Πρώτη φορά είναι αντράκλα του ΣΥ. Ας έρθει κοντά. Πιο γρήγορα. Την απονομή να μας πει. Το οποίο θα απονείμει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Ανδρέας Χριστόπουλος. Το δεύτερο τρίτο ή το πρώτο τρίτο, όπως θέλετε πείτε το, ισοψηφία εξάλλου, είναι η κυρία Βούβαλη Γεωργία και έχει φτιάξει ένα φανταστικό... Όχι, συγγνώμη. Θα σας δω... Κυρία Βούβαλη, ελάτε πίσω, μη φοβάστε. Να σας τρέξουμε έτσι λίγο να κάνετε και... Έτσι, μπράβο. Ξεχάσαμε να σας δώσουμε τον πάπυρο, καταλάβατε. Μη χαίρεστε, δεν θα πάρετε και το άλλο. Λοιπόν, η κυρία Τσαμπούκου Αθανασία. Έχει φτιάξει ένα φανταστικό ξινόγαλο, παιδιά. Παρόλο που έχει φτιάξει τόση ώρα, ήταν κρύο. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα. Παρακαλούμε την εκπρόσωπο περιφερειάρχη, κυρία Αντωνία Πούζου. Επειδή όπως σας είπαμε είναι ισοψηφία, θα σας δώσουμε πλακέτα. Θα φάρετε και πλακέτα. Μόνο όταν ετοιμάσω ο σύλλογος, θα σας φέρει και μια πλακέτα κανονικά όπως πριν έναν. Μην φοβάστε. Δεν σας ρίξαμε. Ωραία. Ωραία. Να πάμε στο δεύτερο βραβείο. Το δεύτερο βραβείο το κέρδισε η κυρία Μαρκοπούλα Αναστασία. Είχε φτιάξει ένα φανταστικό αρνάκι ακινάρια. Σας περιμένουμε, μην φοβάστε. Ελάτε, σιγά σιγά. Και έχουμε και μία έκπληξη για το πρώτο βραβείο. Αυτό πρέπει να σας βάλει σε υποψία εσάς τις γυναίκες. Και θα το απονείμει ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαμάτας, κύριος Κυρίτσης Ιωάννης. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τώρα εδώ θέλω τη βοήθειά σου, γιατί μου το έχουν γράψει εδώ. Ακούστε τώρα εσείς οι κυρίες που παιδευτήκατε, ποιος πήρε το πρώτο βραβείο. Τζιανλούκα, το άλλο Τζιανλούκα θα μας το πεις όταν έρθεις. Με λίγα λόγια είναι άντρας. Ο Ιταλός, μας έπιασε μια φανταστική ψαρόσουπα, δεν είναι εδώ. Κακαβιά. Πού είναι. Εδώ με λιωθώνει συνάδελφοι, είναι κακαβιά, έλα εδώ. Λοιπόν,
Ήρθαν οι Ιταλοί και μας πήραν το βραβείο, έλεος. Έλεος. Ποιο θα απονείμει ο δήμαρχος κύριος Γιώργος Τσόνης. Βγαίνει μπέλο. Ω, αυτό είναι η τηλεβιζόν Ιταλιάνα. Αρέστε, ρε. Τι να πω, α, δεν είναι φτιακτό αυτό, μη νομίζω. Να πω ένα αστείο έτσι, να αλλάξουμε κλίμα. Παρεπιπτόντως και στη Λογκά το πρώτο βραβείο το πήρε άντρας. Ο Σουγκλέρης έφτιαξε ένα φανταστικό αρνάκι με... Δεν ξέρω εσείς οι γυναίκες μάλλον δεν μαγειρεύετε. Αρχίζουμε να σας παίρνουμε και τα ενία. Δεν ξέρω. Έτσι, λοιπόν, ήταν φανταστική η ψαρόσουπα του Καβραβιά. Ήταν βελουτέ, έτσι λέμε εμείς στις σούπες όταν είναι πολύ κρεμόδες. Είσαι μάγειρας τίποτα, που μας το κρύβεις. Μας έχεις πάρει και το πιο όμορφο κορίτσι του χωριού. Το καταλαβαίνεις καλύτερα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Μεσίνης θα απονείμει στη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδων για την πολύτιμη συνεργασία και την προσφορά στο πρώτο διαγωνισμό ζωοπροστικής στην Κλανιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε όμως ότι όλοι όσες έχετε συμμετέχει, έχετε πάρει στο διαγωνισμό, θα πάρετε σε 20-25 λεπτά από έναν έπαινο, που είναι ισάξιος με το βραβείο που πήρατε. Δεν θα είναι ένας έπαινος, μπορεί να το κρεμάσετε στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, όπου θέλετε. Τώρα, όμορφα και συγκεκριμένα, αφού δεν ξέρω πρόεδρε, αν έχουμε τελειώσει, να ξεκινήσουμε από δεξιά, σιγά σιγά τα πιατάκια.